Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον Περιπρές, παίρνει τη σκυτάλη λίγα λεπτά μετά τις 2 για να την παραδώσει στον Γιώργο Ζαγόρα λίγο πριν τις 3. Με μια ημέρα η οποία είναι γεμάτη από ποδόσφαιρο, με διπλάσια παιχνίδια από ό,τι χθες, διότι πλέον έχουμε τα προημιτελικά και του Europa League που γίνονται μία μέρα και όχι όπως του Champions League που είναι μοιρασμένα σε 2, αλλά και μπόλικο υλικό από τις χθεσινές αναμετρήσεις για το Champions League, εκεί που από τη μία στο Manchester έχω την εντύπωση πως το φαβορί για την πρόκριση έκανε από το πρώτο παιχνίδι το βήμα για τα ημιτελικά, και στο άλλο ζευγάρι είναι όλα ανοιχτά με αυτό το 1-1, αλλά κυρίως την εικόνα που είχαν. Ναι, ακούγεσαι. Τι του ήταν αυτό? Εντάξει, παιδιά, έτσι είναι εδώ στην έκθεση. Μιλάμε, κάνουμε ράνουμε, περνάει κόσμος. Εντάξει, και καπάκι βγαίνουμε κιόλας. Είσαι όλα ράνουμε. Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Αυτό που πάθαμε στο στοίχημα χθες, δεν με ακούω πάλι. Εμείς σε ακούμε. Εσείς αν με ακούτε, αυτό έχει σημασία. Ναι, ναι. Αλλά είναι εκνευριστικό να μιλάς και να μην ακούγεσαι. Σωστά. Ναι, ναι, είναι... ναι. Ναι, τώρα θυμήθηκες να βάλεις ακουστικά. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Το στούντιο δεν τα φοράω ποτέ. Τι πάθαμε χθες, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Τι έπαθες, Σταύρο μου? Είναι δυνατόν? Τι έπαθες, πες μας. Διπλό το ένα, διπλό το άλλο. Και? Και διπλό σκέτο το ένα, κολ και over το άλλο. Λες από πού θα μου φύγει. Μέσα έπεσες. Λες από πού θα μου φύγει. Ναι, το over χάσαμε. Από πού θα μου φύγει. Και ο μόνος τρόπος να σου φύγει και στα δύο είναι να κάτσει χ, έτσι όπως ήρθα από τα ημίχωνα, η Γιουβέντους. Συμβαίνουν αυτά, συμβαίνουν. Τι να κάνεις, Σταύρο μου. Συμβαίνουν αυτά. Υπομονή. Ένας υπολογιστής βίωσε ακραίες καταστάσεις. Πω. Όταν ακούω αυτό το συμβαίνουν αυτά, μου έρχεται αμέσως στο γιατί μόνο σε μένα, ξέρεις, κατευθείαν, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτομάτως σου βγαίνει. Ναι. Πάντως, ωραία παιχνίδια. Ισχύει. Νομίζω ότι η διαφορά Barcelona United ήταν ξεκάθαρη, γι' αυτό άδειξε το ενδιαφέρον μας από το 20 και μετά ο αγώνας ο άλλος. Έτσι λειτουργήσα εγώ. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, και εγώ έτσι λειτουργήσα, Σταύρο. Και εγώ έτσι λειτουργήσα. Ήταν λίγο ψιλοσούπα εκεί στο Manchester το match. Το βλέπεις λίγο χαλαρό, με το που τη γυρνάς στον Άγιαξ με τη Juventus και βλέπεις την μπάλα πάνω κάτω, λες τι γίνεται εδώ. Και έχει τεράστιο ενδιαφέρον, νομίζω, ο Άγιαξ που συνεχίζει να εντυπωσιάζει σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο ο Άγιαξ επιβεβαίωσε αυτό που τη γεύση μας είχε αφήσει, εγώ δεν το περίμενα. Το είχα πει τις προηγούμενες μέρες ότι είχα αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορέσει να το ξανακάνει μετά από ένα μήνα, έχοντας και στο μυαλό του τη μάχη που δίνει για το πρωτάθλημα, που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό όσο στην Ευρώπη, την όλη διαφορά που θα βιώσει, γιατί παίζει σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο είναι το φαβορί και για δεύτερη φορά πηγαίνει να κυνηγήσει πράγματα. Με τη Γιουβέντους πλέον να είναι ψηλιασμένη, να έχει δει τη Ρεάλ τι έπαθε και να το έχει σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού του για το δεύτερο παιχνίδι. Και στο πρώτο μήχρονο έχω την εντύπωση ότι η Γιουβέντους κάποια στιγμή προσπάθησε να πει στον Άγιαξ ότι αν θες να τρέξεις, θα σε τρέξω κι εγώ, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε περιμένω. Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που η Γιουβέντους μου φάνηκε ότι ξεβολεύεται για να, πώς να το πω, για να την πει στον Άγιαξ. Να μην του δώσει την ιδέα ότι μπορεί να τρέξει παραπάνω από αυτόν. Νομίζω ότι η Γιουβέντους λόγω εμπειρίας θα μπορούσε να κερδίσει χθες στο τέλος, αλλά η γενική εικόνα είναι υπέρ του Άγιαξ. Και σου δημιουργεί την αίσθηση ακόμη περισσότερο μετά το χθεσινό της αγωνίας για το τι θα δεις τον επαναληπτικό. Που σε καμία των περιπτώσεων ο Άγιαξ δεν είναι ξεγραμμένος. Όχι, δεν είναι. Ο εξεγραμμένο δεν το λες. Ναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι μετά το χθεσινό. Γιατί δεν πιστεύω ότι ο Άγιαξ, όπως παίζει, δεν θα βρει σκορ. Δεν γίνεται να μην βρει σκορ ακόμα και με τους απόλυτους, τους πιο ξύπνιους τέλος πάντων σε τέτοια θέματα Ιταλούς, που δεν έχουν ποδοσφαιρική αφέλεια, ακόμη και σε αυτούς πιστεύω θα βρει τρόπο
για να σκοράρει. Νιώθω ότι το Juventus Ajax ξεκινάει από το 1-1. Σαν σκορ αγώνα, όχι σαν σκορ συνολικό. Δηλαδή, πώς να σου πω, θα μου κάνει εντύπωση να είναι κάτι λιγότερο από 1-1 αυτό το μάτς. 1-0-0-1 ή 0-0. Το δεύτερο. Συμφωνώ απόλυτα ότι και εμένα η αίσθησή μου είναι αυτή. Ότι ότι ξεκινάει από το 1-1 το παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει και ένας Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Παρότι ήταν εκτός το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μα και μόνο που από τη στιγμή που κατάλαβε ότι έχει πρόβλημα, στόχευσε στο να παίξει αυτό το μάτς. Λέει πολλά. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και ο Αλέγκρι τι μπορεί να σκαρφιστεί πάλι. Όπως είχε σκαρφιστεί αρκετά πράγματα με την Ατλέτικο μες στο Τωρίνο. Εκεί όμως ξέρεις, Αχιλέα, είναι το θέμα ότι τα παίζω όλα για όλα, πρέπει κάτι να σκαρφιστώ. Δηλαδή εκεί πιέστηκε και ο ίδιος προπονητικά για να βρει μία λύση στο πρόβλημα. Λόγω του σκόρ εννοείς κιόλας. Ναι, λόγω του σκόρ του πρώτου αγώνα. Τώρα δεν νομίζω ότι θα πιεστεί ιδιαίτερα για να αλλάξει μοτίβο. Θα ποντάρει στα χαρακτηριστικά του, θα ποντάρει στη μεγαλύτερη εμπειρία που έχει ως οργανισμός και ως ομάδα. Ωραία. Και θα ελπίζει ότι οι Ολλανδοί θα πληρώσουν την απειρία τους. Νομίζω θα είναι λάθος να σκεφτεί πάμε να κρατήσουμε το 0. Και να... Όχι. Έχει ένα τρόπο παιχνιδιού, ρε φίλε. Είναι ένα μοτίβο. Ναι. Πέσει κάπως. Ωραία. Το πείραξε το μοτίβο όταν βρέθηκε 2-0 στο παιχνίδι της Μαδρίτης. Σωστά. Εννοώ ότι δεν θα κάνει πολλά. Και μεταξύ μας τώρα δεν μπορεί να κάνει και πολλά απέναντι σε μια ομάδα που τρέχει τόσο. Υπερβολικά, ναι. Ναι. Ωραία. Τι να, άντε και έκανες ένα τρίκ. Γεια σου αγάπη μου, τι κάνεις. Θες να χαιρετήσω μια φίλη, ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Θα τρέξεις στο μαραθώνιο. Άντε. Θα κάθομαι στο μπαλκόνι, θα δαμμάζομαι φραπέ. Φιλάκια. Έτσι. Να γυμνάζονται οι κοπέλες. Να ζήσουν, ναι. Να ζήσουμε. Θέλετε να κάνετε κανένα σχόλιο? Εγώ αυτό που έχω να πω είναι για τον Αλέγκρι ότι αν καταφέρει από τη μία να αποκλείσει την πιο σφιχτή ομάδα που έχουμε στο μυαλό μας στην Ευρώπη που είχε να περασπιστεί ένα 2-0 και στο καπάκι να αποκλείσει την πιο γρήγορη ομάδα σε σκέψη και σε ποσότητα παικτών που συμμετέχει στο τρέξιμο του παιχνιδιού, θα έχει πιάσει τα δύο άκρα. Αλλά... Και να το κάνει αυτό, ο Αλέγκρι θα είναι μέσα στο top των υποτιμημένων προπονητών. Θα εξακολουθεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει για να φύγει από αυτό. Ίσως να αλλάξει χώρα. Κάτι άλλο δεν του μένει, φαντάζομαι. Γιατί δεν έχει να αποδείξει κάτι. Αλλά το ότι έχει μείνει τόσα χρόνια στην Ιταλία και ότι οι υπόλοιποι προπονητές κάνουν το γύρο τους και προσπαθούν πράγματα, ίσως να είναι αυτό που τον βάζει σε αυτή την κουβέντα. Που δεν τον βάζουν όλοι στους top 5, στους top 6 προπονητές. Δυσκολεύονται. Αφού περνάει ο στρατός της Ελλάδας εδώ πέρα, ξέρετε τι ωραία να το περνάς, αλιαρίζεις και ακούγεται στο μεγάφωνο και γυρνάει. Ξέρετε. Τι? Ποιος? Α, ναι, ναι, ναι. Συμβαίνω να πείστε τα πράγματα εδώ. Ο Αλέγκρι, παιδιά, έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία. Μέσα από ένα project που έστησε και αυτός. Πολύ δύσκολα θα φύγει από την κυβέρνηση. Όταν εγώ έχω εξασφαλισμένο το πρωτάθλημα και πλέον δημιουργώ τις συνθήκες για να πάω να πάρω και το Champions League, δεν είναι εύκολο να αποχωρήσω για να πάω σε μια ομάδα που δεν είναι το επίπεδο της κυβέρνησης. Που θα βρεθείς 5 βήματα πίσω. Ναι, γιατί να το κάνεις. Είναι σαν να είμαι στο CNN και να μου πούνε να πάω να δουλέψω ξαφνικά για τον Αντένα. Όχι. Μόνο αν θεωρείς ότι έχεις κάνει τα πάντα στο CNN και λες να πάω να κάνω τον Αντένα να τον πλησιάσω. Μόνο όσο δεν παίρνει Champions League όμως δεν έχει κάνει τα πάντα. Μαζί. Η κουβέντα αυτή για τον Αλέγκρι θα ανοίξει αν πάρει το Champions League. Ναι. Σε αυτό δεν διαφωνώ. Ναι. Για να πάρει 3 συνεχόμενα Champions League. Εκεί εντάξει, νομίζω μόνο η Ρεάλ έχει τη δυναμική και τη φανέλα για να το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα να το κάνει αυτό. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι θέμα συμπάθειας ή όχι. Είναι θέμα στατιστικής. Σωστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη φανέλα να το κάνει αυτό το πράγμα.
και ειδικά με τον τρόπο που το έκανε. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Και ο κύριος εκφραστής συνεχίζει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Ότι εγώ είμαι παίκτης της Champions League και θα κάνω ό,τι μπορώ για 13 μάτς το χρόνο. Ναι. Και βρήκε και μια ομάδα στην οποία ούτως ή άλλως έπαιρνε πρωτάθλημα και ακόμα και αυτή τη βελτίωσε. Εντάξει, τώρα η άβρα που παρέχει είναι και μια κουβέντα που κάναμε στο chat για τους παίκτες με μεγάλη προσωπικότητα. Δηλαδή, όντως, αυτό που είπε ο φίλος μας όταν χτύπησε ο Κέιν προχθές, ότι ο Μόουρα μπορεί να βολεύει περισσότερο, είναι ένα ποδοσφαιρικό γεγονός. Η άβρα του Κέιν όμως, από τη στιγμή που έλειψε, τότε δεν έκανε ένα 20 λεπτό να αρχίσει να παρπατάει ξανά κανονικά στο γήπεδο. Το ίδιο ισχύει και με τον Κριστιάνο. Mm-hmm. Είναι άλλο να έχεις τον Κριστιάνο στην ομάδα σου. Αλλάζει η άβρα, αλλάζει η πίστη της κερκίδας, των συμπαικτών, του προπονητή, των πάντων, και άλλο να μην τον έχεις. Ποιο άλλο σημείο αναφοράς ξεκάθαρο θα μπορούσε να έχει η Γιουβέντους πλέον του Κριστιάνο φέτος? Την μπάλα? Όχι, την μπάλα ούτως ή άλλως ένα παιχνίδι τον έχει, σε 10 δεν τον έχει, γιατί δεν της κάνει κλικ να τον έχει. Ο Μάτσουκιτς. Όχι, δύσκολο, μα το ειδί. Ο Μπερναντέσκι. Όχι, ο Μπερναντέσκι έχει πολύ δρόμο ακόμα να... Ναι. Να διανύει. Αυτό λέω, δεν υπάρχει άλλο σημείο αναφοράς. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή, με πολύ καλά κορμιά, με προσωπικότητες, τα στόπερ, εκεί που χρειαζόταν το κάτι παραπάνω, ήταν εκεί που πήγε ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και ήταν μια κίνηση, όχι απλά μελετημένη, όσο πιο έξυπνη γινόταν. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύεται μέσα σε σεζόν. Παρά την απώλεια κυπέλλου, που όπως και να το κάνουμε για την Γιουβέντους και την Ιταλία τώρα, η τίτλη πρέπει να είναι αυτονόητη. Έτυχε δεν είναι. Συμβαίνει. Αλλά στο Champions League, εγώ πιστεύω έτσι όπως βλέπω τις ομάδες τώρα, αν ξεπεράσει τον σκόπελο του Άγιαξ και δεν συναντήσει θεαμητικά την Μπαρσελόνα, αυτοί οι δύο θα το πάνε. Έτσι πιστεύω. Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή. Καλύτερες. Όχι σε επίπεδο ποδοσφαίρου, πνευματικά. Ναι, σε επίπεδο πίστης στο αυτό που κάνουν. Ναι. Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, μια μεγάλη σεζόν έχει τα κάτω και τα πάνω. Αυτή τη στιγμή η Γιουβέντους δεν παίρνει καλύτερη μπάλα που παίξει μέσα στη σεζόν, αλλά όταν θα έρθει η στιγμή, θα είναι αυτή που πρέπει. Και πρέπει να το κάνει μέσα σε 6 μέρες στην έδρα της κιόλας. Αχα. Έτσι ακριβώς. Ή έχει το δεύτερο μάτι στην έδρα της. Παίζει και αυτό ρόλο. Μεγάλο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον μάτς, όπως και να έχει. Μα μόνο και μόνο που με το που το σκεφτόμαστε, ναι. Λέμε ότι αυτό το μάτς ξεκινάει από το 1-1 ως μάτς. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς γιατί οι ομάδες μιλάμε, για τον τρόπο εντροπή μας έχουν δείξει ότι παίζουν. Δηλαδή και ακόμα και ο Άγιαξ είναι από τις ομάδες που χθες έκαναν φάσεις. Μπορεί να έχουν και 6 διαφορετικούς παίκτες που έκαναν φάσεις. Ναι, που όλοι πατάνε περιοχή. Το είχαμε δείξει νομίζω. Είναι πιο all around ομάδα, πώς να το πω. Είναι ένα project βασισμένο στη σχολή τους. Όλοι ξέρουν μπάλα, όλοι παίζουν επιθετικά, παίζουν γρήγορα. Σπάνια θα σετάρουν παιχνίδι, σπάνια θα είναι φλίαροι, σπάνια θα είναι αργοί. Με τα καλά και τα στραβά του, εντάξει. Το να παίζεις γρήγορα δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό πάντα. Εγώ χθες σκεφτόμουν να λέω ότι αυτοί έχουν καταργήσει το speaker. Ο speaker έχει στο μυαλό ότι μια ομάδα παίζει 4-2-3-1, βλέπει κάποιον να είναι μπροστά και λέει εντάξει, ένας από τους τρεις θα είναι. Εδώ μπορεί να είναι ένας από τους 9, δεν έχω και από τους 3. Ναι. Οποιοδήποτε μπορεί να είναι σε μια φάση να τελειώσει και να κάνει ένα καλό τελείωμα ή μια τρίπλα έξω από την περιοχή και μια πάσα, να σπάσει μπάλα, να κάνει κάθετη. Πάντως εγώ λυπάμαι που έφυγε ο Ντε Γιόνγκ και πάει η Μπαρσελόνα το καλοκαίρι. Ήθελα να δω αυτό το project άλλη μία χρονιά. Και άλλα δύο χρόνια. Όπως είναι. Όπως είναι. Όχι ότι δεν μπορεί να την κατασταθεί, αλλά κακά τα ψέματα, η περιέργεια θα ήταν να το δούμε αφού μία χρονιά έχει
ψηθεί σε αυτό το επίπεδο. Ναι, ναι. Να έχει αποκτήσει εμπειρίες. Ναι. Να είναι υποψιασμένοι οι άλλοι. Πολύ σημαντικό και αυτό. Αυτό είναι όντως, δηλαδή, είναι όντως λοιπόν, πολύ σημαντικό. Ναι. Να υπάρχει δηλαδή η αντιμετώπιση που θα έπρεπε απέναντι σε αυτό το project από την αρχή. Αυτό που είχε η Juventus και ίσως δεν είχε η Real. Δεν το περίμενε, ναι. Δεν ήθελε να το πιστέψει. Ναι. Δεν ήταν και σε θέση, γιατί ακόμα και να το ήξερε έτσι πως ήταν η Real εκείνο το διάστημα, δεν νομίζω να ήταν σε θέση, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Νομίζω η Real και ποδοσφαιρικά δεν ήταν σε θέση και καμιά φορά όταν είσαι η Real έχεις ένα τουπέ το οποίο δεν υποστηρίζεται όταν κάνεις κοιλιά. Δηλαδή είχε τουπέ απέναντι στον Άγιαξ, εντάξει. Mm-hmm. Είχε. Μπήκε με αέρα. Σκόπηκε ο αέρας. Σκόπηκε στο μπάμπα. Ναι. Ναι, σκόπηκε ο αέρας. Εδώ θα έπρεπε να είναι πιο υποψιασμένη, πιο μαζεμένη, πιο κοντά τις γραμμές της, πιο κλεφτοπόλεμο. Δεν το έκανε. Το πλήρωσε. Γι' αυτό και συζητήσαμε πολύ πριν το Juventus Ajax, γιατί ο Juventus δεν θα είχε σε καμία περίπτωση την άνεση, την όποια άνεση, είτε το δικαιολογούσε η παρουσία της είτε όχι, είτε το δικαιολογούσαν τα ονόματα της είτε όχι, η Real απέναντι στον Ajax. Γιατί σε αντίθεση με το... έπαιξε ρόλο. Ναι. Σε αντίθεση με το άλλο ζευγάρι που νομίζω ότι είχε ξεκάθαρο φαβορί. Ξεκάθαρο φαβορί. Το United Barcelona είναι από τα κλασικά μάτς που αν είσαι ουδέτερος, ο μόνος λόγος να συνεχίσεις από κάποια στιγμή να το βλέπεις είναι αν γίνει 1-0. Δηλαδή προηγηθεί ο αδύναμος. Ναι. Να έχεις περιέργεια. Στο 0-1... τελειώνει το παιχνίδι. Ναι. Εκεί λες τώρα, εκεί είναι στο χέρι της Μπαρσελόνα. Μα σου πάει και το μυαλό ότι ξέρεις τι, άντε και να γίνει 1-1, τι να κάτσω να δω, αφού στο άλλο μάτς θα πάνε στη Βαρκελόνη άλλη και θα... θα έχει ναι. Χώρα. Απλά υπήρχε λίγο το προηγούμενο με την Πάρη και την ήττα της United, εκεί μπορούσε να δημιουργήσει, ξέρω εγώ, αν έβγαζε αντίδραση United χθες, θα μπορούσε να δημιουργήσει την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να αντιδράσει United, όσο είδα εγώ, εντάξει. Ναι, δεν μπορούσε. Νομίζω ότι η Μπαρσελόνα αν επέλεγε να σκοράρει περισσότερο, θα σκόραρε περισσότερο. Αν επέλεγε, δεν είναι ότι δεν θέλει, αν επέπαινε να πάρει ρίσκα. Θα βάζει κι άλλα. Δεν πήρε απλά. Αυτό που κάνει είχε κάνει τη δουλειά. Αυτό που κάνει η Μπαρσελόνα στον κόλλο είναι αλητία. Δεν μπορείς 2,5 λεπτά να κρατάς μπάλα ή 1,5 λεπτό να κρατάς μπάλα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ντροπή. Κάπου δηλαδή, φιλοξενούμενος, αλλά δώσε μας και λίγο την μπάλα. Ναι, έχουμε καταγράψει. Το επέτρεπε, ναι. Έχουμε καταγράψει γκολ με 30, με 50 πάσες, με 60 πάσες. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα τώρα το. Τι το κάψανε. Παιδιά, δεν είναι. Είναι άλλο το επίπεδο γεγονός. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Βαλβέρδε πλέον μπαίνει σε μία. Πώς το λένε, σε μία λίστα προπονητών. Όχι απλά καλών, ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Ο Βαλβέρδε, ο οποίος κάει και πέρυσι στο χυλό της Ρώμα και τώρα έχει κάνει την Μπαρτσελόνα όσο πιο κοινική μπορεί. Ναι. Δεν θέλω ούτε μαμού, ούτε να πηγαίνουμε να κερδίζουμε 5-0, 6-0. Το κάνουμε μια φορά όταν μας βγει, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχει και τα όπλα που παραδοσιακά είχε η Μπαρτσελόνα. Όταν σιγά σιγά αποσύρονται ο Πουγιόλ, ο Τσάβι, ο Ινιέστα. Όταν σπάει αυτός ο κορμός ο οποίος θα μπορούσε να μην το βλέπει κοινικά το ποδόσφαιρο αλλά εμπορικά και ξαφνικά μπαίνουν στη θέση τους παιδιά τα οποία τέλος πάντων δεν έχουν σε καμία των περιπτώσεων την ποιότητα αυτών που έφυγαν, τότε και αυτός είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει το αποτέλεσμα με πιο κοινικό τρόπο. Και στο τέλος της ημέρας ναι. Μπαίνει και όλη η κουβέντα. Το ότι ναι, όλοι μιλάνε για το ποδόσφαιρό μας, αλλά οι άλλοι πήραν 3 συνεχόμενα. Ναι. Έτσι είναι. Πάντα θα υπάρχει αυτή η καταλήγηση. Γιατί όπως σωστά μου είχε πει ένας προπονητής μια φορά, το ποδόσφαιρο δεν είναι τσίρκο. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν πάει ο κόσμος να χαρεί μόνο, θέλει να κερδίσει. Mm-hmm. Πρώτα κερδίζεις και μετά χαίρεσαι, αν σου δοθεί ευκαιρία. Και όταν μιλάμε για νούμερα εξωφρενικά τώρα, μια Μπαρσελόνα που μπορεί να κοστίζει τον χρόνο 500-600 εκατομμύρια μόνο τα λειτουργικά της. Μεγάλη. Γιατί μιλάμε για τέτοια νούμερα, εντάξει.
φέρω μόνο για την ομάδα, να φέρουμε για όλο το οικοδόμημα. Τα πάντα, όταν είπες λειτουργικά. Λειτουργικά, ακριβώς. Τα λάβαμε. Ναι. Το οτιδήποτε. Λοιπόν, φτάσαμε στο ημίωρο. Mm-hmm. Λοιπόν, θες να μείνεις και στο υπόλοιπο ή να τα πω εδώ με τον... Θα τον κάνω εδώ μια γύρα. Ωραία. Θα εμφανιστώ σε κάποια φάση. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έγινε Σταύρο. Yeah. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πιάσαμε λίγο τους χθεσινούς προημιτελικούς. Θα επιστρέψουμε λίγο σε αυτούς, σε κάποια συγκεκριμένα τους κομμάτια. Μέχρι με τον Αχιλλέα Παναγιωτήδη. Τέλος δεν έχω δύο Παναγιωτήδες, γιατί είχα έναν από εδώ. Ένα από και μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι. Ναι, έχω έναν τώρα αυτή τη φορά. Έναν. Να δούμε λίγο και τα προημιτελικά του Europa League, για να δούμε αν υπάρχει παιχνίδι στο Europa League σημερινό που μπορεί να μην βγει γκολ-γκολ. Επιστρέψαμε για το δεύτερο κομμάτι του ανάλυσε το Bayer Press. Μιλήσαμε λίγο για όλα όσα είδαμε στα χθεσινά παιχνίδια. Ο Σταύρος κατέθεσε τον τρόπο με τον οποίο πέρασε το χθεσινό βράδυ, πέρα από όλα τα γαλλικά που ήξερε ή θυμήθηκε, τέλος πάντων. Μπορεί να έχει πάει γαλλικά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ πήγαινα γαλλικά 8 χρόνια. Εγώ ισπανικά. Πήγαινα γαλλικά. Ναι, πίστευε η μητέρα μου ότι επειδή είναι καθηγήτρια γαλλικών πρέπει να μάθω και εγώ γαλλικά. Δηλαδή ξέρεις γαλλικά τώρα εσύ. Κοίταξε, πήγαινα από τρίτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου. Δεν με αγάπησαν. Δεν με αγάπησαν, δεν τα αγάπησα. Σε καταλαβαίνω. Να καταλάβω, μπορώ κάποια πράγματα να μιλήσω μη μέσα από τα ψυγεία. Το ψυγείο το βάζει στην πρίζα και μετά από μισή ώρα κλείνει την πόρτα, έτσι και εγώ. Δηλαδή θέλω να μου δώσει ένα κείμενο για να πάρω μπρος, δηλαδή θέλω μανιβέλα. Νοηματική. Αλλά ναι, αφού τα άφησα, με άφησαν. Σωστά. Έλεγα λοιπόν για το γεγονός ότι στιγματικά δεν μας πήγε έτσι πως το θέλαμε και εγώ και ο Σταύρος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πότε χαρούμενο, πότε πονεμένο. Και εσύ πήγες κουβά. Τώρα. Πήρα Σουάρες και ζήγε. Με πήρα μόνο παίχτες. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Γιατί είχα το που έπαιξα 2-0 τη Λίβερπουλ και 1-1 την Τότεναμ. Και τουλάχιστον δεν βγήκε 1-1 την Τότεναμ γιατί δεν πληρώθηκα, αλλά δεν πληρώθηκα επειδή κέρδισε 1-0. Γιατί και να πληρωνόμενα και να χάναμε. Άστο. Ναι, θα ήταν το καλύτερο. Για το γεγονός ότι τα χθεσινά μάτς, έτσι πως κύλησε το Manchester United Barcelona, έδωσε στους αρκετούς, πιστεύω, την σκέψη ότι πάμε να δούμε το άλλο. Το άλλο έγινε 0-1 νωρίς. Στο 20 λεπτό έγινε αυτή η σκέψη, εκεί πέρα. Μα δεν ήταν μόνο το γκολ. Είναι ότι στο πρώτο 20 λεπτό η Barcelona έχει δείξει ότι ξέρεις τι. Άμα θέλω. Κάπως θα φτάσω μες στην περιοχή σου. Κάτσε λίγο να δω τι άλλο μπορώ να κάνω. Εν τω μεταξύ, είναι στο μάτι, μου φάνηκε η τρομακτική διαφορά καπνού με. Πώς το λένε, με Old Trafford. Δηλαδή αυτό το χάος που είναι η κάμερα ψηλά στο καπνού και σου δείχνει ένα γήπεδο, ένα τεράστιο. Τεράστιο και λες τώρα από πού θα μπουν. Πάμε, καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοεί. Δηλαδή, μήπως παίξουμε 13-13 και δεν έχουμε φέρει άλλους δύο. Τίποτα. Καταλαβαίνω. Και το Old Trafford είναι ένα γήπεδο 70.000 άνθρωποι, δεν είναι κανένα. Σου φαίνεται έτσι κλειστό και αυτή η άνεση που έδειξε η Μπαρσελόνα, ξέρεις τι, αυτά δεν τα έχουμε, δεν έχουν τελειώσει αυτά. Μικρά γήπεδα, μεγάλα γήπεδα και τέτοια. Και... Η ποιότητα είναι τόσο μεγάλη που όποια να τους βάλεις... Πατάμε το κουμπί και βγαίνει. Περισσότερο ήθελα να σταθώ σε αυτό που είπα κάποια στιγμή στην κουβέντα για το Άγιαξ Γιουβέντους. Μου έκανε εντύπωση το ότι η Γιουβέντους κάποια στιγμή επέλεξε να πάει να τρέξει και να παίξει λίγο με τον τρόπο που έπαιξε ο Άγιαξ. Μιλάμε για μετά το 60. Ναι. Και κυρίως από τη στιγμή που μπήκε ο Ντάγκλας Κώστα, που έπαιρνε την μπάλα, ήταν τόσο κινητικός που λες τώρα αυτός μπήκε για να σκοράρει ή να κάνει εκεί πέρα κάτι. Τον έλεγε να παίρνει την μπάλα. Περνούσε 2-3 άτομα, έκανε και το δοκάρι στο τέλος. Προκαλούσε με τα κοντρόλ του. Έδινε πάσα, έφυγε στο χώρο. Έβλεπε ότι χρειαζόταν κάποιον τέτοιο παίκτη. Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, αγαπημένη, του ρώτησε ο Ντάγκλας Κώστα, τι φάση. Το ρώτησα χθες. Αν με ακούει ο Τάσος Ζέρβας να με επιβεβαιώσει, γιατί είδαμε μαζί το ματς. Αυτό ακριβώς είπαμε. Λέμε, τι φάση, ρε Ντάγκλας Κώστα τώρα. Τι έγινε, ρε φίλε, πού είσαι. Ποδιές, κοντρόλ γρήγορα, έτρεχε στο χώρο, έβαζε σώμα, του πετούσε κάτω, κάνει το δοκάρι στο τέλος. Λέμε, τι κάνει αυτός. Το δοκάρι στο τέλος. Είναι η πιο Ντάγκλας Κώστα φάση. Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, ένα παίκτη στον οποίο τον ξέρει ότι είναι ντριμπλέρ, ξέρει, αλλά έχει το πίσω μέρος του μυαλού σου ότι. Ξέρεις τι, για να μην τον έχω δει αυτόν
και να τον θυμάμαι για χρόνια και απλά να λέω ότι α, έχουν και αυτόν, κάτι, κάτι του λείπει. Και συνήθως αυτό που του έλειπε ήταν το τελείωμα. Χθες το είχε το τελείωμα, μια χαρά το έκανε. Ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο δεν έπεσε. Δηλαδή βγάζει την τρίπλα. Οκ, Ντάγκλας. Έρχεται το άλλος με χίλια. Έρχεται το άλλος με, δηλαδή... Θα σε ρίξω κάτω ή μπάλα ή εσύ, τελείωσες. Αν το έκανα καρτούν αυτό, θα έβαζα τον Ντάγκλας Κώστα να τρέχει σαν το Road Runner και από δίπλα να έχετε ένας πολιορκητικός κρυός. Και να μένει. Το και τον πετάει κάτω. Παίρνει την μπάλα, στο κοντρόλ πάνω σου, τα απέναντι γωνία του κάνει. Λες πω, άμα έμπαινε αυτό τώρα. Νομίζω ο Αλέγκρι δεν τον έβαλε κυρίως για λόγους μετάβασης στην άμυνα. Για το αμυντικό κομμάτι κυρίως. Δεν ξέρω... Αν το έχει και αυτό. Ναι. Δύσκολα να το έχει. Είναι ο λόγος για τον οποίο χθες ήθελα και είχα στο μυαλό μου πριν από την εκπομπή για να μιλήσω για το Sterling. Τι εννοείς με αυτό? Ο τρόπος τον οποίο έχει μεταλλαχθεί ο Sterling σε παίχτη προπονητή. Και αμυντικά και επιθετικά εννοείς. Ναι, ναι. Δηλαδή οι φορές που γύρισε, επειδή το λέει και χθες ότι στο παιχνίδι της Tottenham με τη City έριξε αρκετά το βλέμμα μου στο Sterling, μου έκανε εντύπωση η συνέπειά του στο να γυρίσει να δίνει βοήθηση. Δηλαδή από τον Sterling δεν το περίμενα. Από τον Sterling του που 9 στους 10 τον έχω στο μυαλό του ως ο Τσαπατσούλης, που πήγαν και δώσανε 50 εκατομμύρια. Αυτό και ακριβώς. Τι είναι αυτό και σιγά και πώς είναι εδώ να το βάζει συνέχεια ο Γκουαρδιόλα. Ναι, ο Γκουαρδιόλα δεν έχει τι να κάνει. Και λέει: έχω μια καριέρα, έχω μια καριέρα στη City και προσπαθώ να πετύχω κάτι και εκεί. Και βάζω φαίνεται... έναν παίχτη ο οποίος δεν μου κάνει. Δεν γίνεται, δηλαδή κάτι κάνει. Εκεί φαίνεται η δουλειά του προπονητή ξεκάθαρα. Και η λέξη είναι συνέπεια. Και πιστεύω ότι ο τρόπος τον οποίο έχει περάσει ο Γκουαρδιόλα στο Τέλινγκ, ξέρεις τι, παλικάρι μου, είσαι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αλλά το εξαιρετικός από το μεγάλος απέχει. Πώς απέχει? Πάρα πολύ λίγο. Αυτό το πολύ λίγο πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα. Σιγά σιγά βάλτα στο παιχνίδι σου. Βάλτα στο παιχνίδι σου. Και ταυτόχρονα μην χάνεις και τα υπόλοιπα. Γιατί το να βάλεις στο παιχνίδι ένας παίκτης ο οποίος έχει ταχύτητα, το να βάλεις στο παιχνίδι του και τις επιστροφές, σημαίνει ότι σε ένα μάτς μπορεί να έχει στο μυαλό του να κάνει 4 σπριτ, θα πρέπει να θα κάνει 8. 8 και παραπάνω. Και δεν μιλάμε τώρα για άμυνα, να πάει να τσαρτζάρει, να σκοτωθεί, να κάνει. Μπορεί να καλύπτει απλά το χώρο, αυτό που θέλει ο προπονητής. Κάλυψε, αγόρι μου, εσύ το χώρο. Όμορφα και ωραία, δεν σου λέω να σκοτωθείς. Κάλυψε το χώρο σου, οι άλλοι θα σκοτωθούν από πίσω. Αλλά είναι εκεί, είναι συνεπής. Και είναι παίκτης ο οποίος, όντως, όπως είπες πριν, είναι. Ήταν πολύ υποτιμημένος. Τώρα Sterling, ποιο Sterling. Και... Είχε πάνω ότι αυτό. Του γρήγορου τσαπατσούλη, πώς να το πω έτσι. Δεν είναι, μπορεί να ακούγεται λίγο υποτιμητικό, αλλά έτσι τον είχα στο μυαλό μου. Κι εγώ. Ώστε να παίχτη, ναι, ωραία, ναι, είναι γρήγορο, έχει τρίπλα. Τρέχει. Ναι, θα βάλει μπροστά γκολ, ναι, ωραία. Τι άλλο. Καλά, εντάξει, ναι. Αυτό. Συμφωνώ πολύ. Και επειδή όταν ακούγεσαι και κάνεις ντόρο σε μικρή ηλικία, απαιτείς από τον παιχνίδι, δείξε μου κι άλλα. Καταρχήν, δείξε μου διάρκεια. Μετά βάλε πράγματα στο παιχνίδι σου. Κάνε πράγματα. Και έχει διάρκεια. Την έχει αποκτήσει τη διάρκεια. Είναι του 7-8 εκεί γύρω. Πλέον ναι. Έτσι λοιπόν όπως έχουν πάει οι προημιτελικοί, νομίζω ότι Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ νομίζω θεωρητικά δύσκολα. Είναι, ναι, ναι, θεωρητικά δύσκολα, είναι περασμένες. Δύσκολα θα πίνει στον έναν ημιτελικό. Και ο άλλος ημιτελικός, αν τα μάτς λήξουν 0-0, θα είναι η Γιουβέντους με την Τότεναμ. Αλλά επειδή... Δεν θα λήξουν 0-0 μεταξύ μας τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν θα λήξουν 0-0. Και επειδή με την ίδια ευκολία που μπορούν να λήξουν ειδικά το Γιουβέντους Άγιαξ 2-1 ή 1-2 ή οτιδήποτε άλλο πάνω από το 1-1, έχω την εντύπωση. Εκεί υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί και είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στην ανάγνωσή μας για το ζευγάρι της Manchester City με την Tottenham. Το ότι η Tottenham ήταν πολύ πιο κοντά στο ταβάνι της ως ομάδα, ως και εικόνα στο παιχνίδι με τη City, και εικόνα, παρά η City στο δικό της ταβάνι. Η City έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης και μόνο που στον πάγκο της υπήρχαν ο Ζεζούς, ο Ντεμπρούινε και ο Σανέ.
Αυτό. Νομίζω θα είναι πολύ διαφορετικό μάτς μέσα στο, στο Etihad. Ναι. Διαφορετική θα είναι η City, διαφορετική η νοοτροπία τώρα μες στην έδρα σου. Εγώ για έναν περίεργο λόγο είχα τα δύο μάτς αυτά για την Tottenham ότι θα κέρδιζε 2-1 στο πρώτο μάτς και θα κάνει 3-0 στο άλλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ότι θα έκανε κάτι καλό στο πρώτο μάτς και μετά θα πήγαινε στο δεύτερο και εκεί που τα πράγματα σκληρώνουν, οι σκληροί προχωρούν. Κοντά είναι. Δεν είναι ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην Tottenham. Απλά θεωρώ ότι η City από την αρχή της χρονιάς έχει δουλέψει για τα ημιτελικά. Να πάει για τα δύσκολα πράγματα. Γιατί του έχει μείνει το περσινό. Σίγουρα. Και μόνο που στις δηλώσεις του ο Pep Guardiola είπε ότι κάναμε ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί, αλλά πέρυσι στο πρώτο μάτς είχαμε φάει τρία γκολ και δεν ξέραμε τι μας είχε γίνει. Mm-hmm. Κάπως έτσι το είπε τέλος πάντων σχηματικά για να δείξω ότι ξέρετε τι, παιδιά. Ναι, χάσαμε σήμερα, αλλά πέρυσι στην ίδια φάση είχαμε έρθει, είχαμε κάνει πάλι ένα καλό ημίχρονο και ένα κακό και είχαμε φύγει με 3-0 στην πλάτη. Δηλαδή το φύσαμε και δεν κρύωνε. Που δεν κρύωσε ποτέ έτσι. Παθαίνεις και μαθαίνεις. Έτσι λένε. Δεν άκουσα χθες την εκπομπή και ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω αν μιλήσατε για το. Για ποιο λόγο ο Πεπ δεν έκανε αλλαγές και τις κράτησε μέχρι το. Όχι. Αυτό δεν μιλήσαμε. Απλά είπαμε το τι θα τραβούσε αν το είχε κάνει αυτό ο προπονητής ελληνικής ομάδας. Ναι. Δηλαδή, εγώ σχηματικά στο μυαλό μου το είχα το μάτς τελειώνει 12 η ώρα. Ξεκινάει εκπομπή ακροατών 12 και 5. Τελείωσε. Και 12 και 7. Έχει απολυθεί. 12 και 7 έχει 12 γραμμές γεμάτες. Και ο παρουσιαστής κρατάει την πόρτα να μην μπει κάποιος και να αρχίσει. Και δεν με αλλάζει τώρα, ζει. Πληρώνεσαι για προπονητή, έμαθα. Με είπανε. μια τέτοια ιστορία είχα στο. Σε μια. Διάβασε κάτι. Όχι, δεν διάβασα. Απλά αναρωτήθηκα κι εγώ σαν παιδί. Και λέω για ποιο λόγο. Δηλαδή, ποια είναι η λογική, ποια είναι η σκέψη. Λοιπόν. Νομίζω όλοι κάπως έτσι το έχουμε στο μυαλό μας ότι ασχολούμαστε αρκετά με το Champions League και κάποια στιγμή λέμε α, έχουμε και το Europa. Καλώς ακούς, έτσι είναι. Να βάλω μια παρένθεση τώρα επειδή βλέπουμε τον goal που μιλούσατε. Πώς το δίνει εσύ αυτό το goal, τι έγινε, δεν έχει το έχω. Έχει χτυπήσει στον νόμο, δες. Μπαπ, χτύπησε στον νόμο του Σο και μπήκε. Αλλιώς πήγαινε παράλληλα η μπάλα. Κατάλαβες. Ποιο νόμο μωρέ τώρα. Ποιο νόμο. Άμα είναι εδώ στο πέναλτι. Στο νόμο. Αλητεία είναι η κίνηση του Σουάρες που από εκεί που βλέπει ότι παίρνει ο Μέση την μπάλα, τρέχει κατευθείαν στο δεύτερο δοκάρι. Οι αμυντικοί της Μάντσεστερ δεν κοιτάνε τίποτα και ο άλλος χωρίς να κοιτάει ο κοντός τη βγάζει στο δεύτερο. Λες και είναι. Αλητεία είναι ο Σουάρες γενικά. Με το που παίρνει ο κοντός την μπάλα, εγώ πάω δεύτερο, παιδιά. Ο άλλος δεν κοιτάει καν που πάει ο Σουάρες, τη βγάζει στο δεύτερο και βάζουν γκολ. Παράτα μας. Είναι ο καλύτερος επιθετικός τελευταίας δεκαετίας. Δεν ξέρω για δεκαετία τώρα, αλλά. Τελευταίες δεκαετίες. Αυτή τη στιγμή νομίζω πως. 9-19. 9-19. Τέτοιο. Φωνικό ένστικτο. Αλήτης, είναι αλήτης. Φωνικό ένστικτο. Μπουκαδόρο, τσόγλανο. Δέρνει τους αμυντικούς. Όλο το πακέτο. Δέρνει τους αμυντικούς. Όλο το πακέτο. Είναι. Να πάει αυτό στην Ιταλία να μπει το όριο στις 12 κάρτες. Πω, τελείωσε. Θα τους δέρνει όλους εκεί. Αλλά πού να πάει τώρα εκεί. Όχι, λέω να πήγαινε. Έχει και τον ψηλό εδώ που του πετάνε τις μπύρες. Μάλιστα. Σαν να σουτάρει είναι η κεφαλιά. Είναι. Σαν να σουτάρει. Εδώ αυτός που δεν πέφτει, ρε, εσύ, πώς γίνεται να μην πέφτει αυτός. Ο Τσέσνη. Ο Νέρες. Τι τον τζαρτζάρουν, τι πέφτει, τι κάνει, τι σκοτώνει, δεν πέφτει ρε ο άτιμος. Όλη μια κοψιά είναι, ρε. Τίποτα. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα για την περιγραφή του αγώνα. Δηλαδή, λέω, είναι ο σπίκερ, παιδί μου, και σπικάρε το στούντιο ο άνθρωπος. Και δεν είναι εύκολες φανέλες. Έχουν ένα κόκκινο στη μέση με άσπρο νούμερο και ψάχνει να βρει λίγο τα πατήματά σου να κάνει την περιγραφή σου και από εδώ από εκεί. Και λες, άμα παίζουν 4-2-3, είναι τρεις μπροστά θα είναι. Μα δεν είναι ποτέ, είναι οποιοδήποτε μπορεί να νικήσει. Είναι όλοι παντού αυτό που να σου κάνει τρίπλα. Όλοι παντού. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Euro. Ακόμα και όταν πήγα να μιλήσω για το Europa League, πάλι για τη Champions League πήγαμε. Λοιπόν, έχει Arsenal Νάπολη. Καταρχήν όλα τα μάτια είναι στις 10. Το λέω γιατί και εγώ τώρα το μάθα. Πιστεύω ότι θα είναι κανένα 2 στο 8 και 2 στις 10. Να έχω κανένα ζάπινγκ. Λοιπόν, Arsenal Νάπολη. Ωραία, θα περάσουμε εδώ. Πολύ καλό μάτς.
Μπεγερίν και Γουέλμπεκ λείπουν από την Arsenal, Αλμπιόλ από την Νάπολη, αμφίβολη Κονσιελνή και Διαβαρά, σύμφωνα με την εφαρμογή που βλέπω εδώ, το e-score. Ναι, το παλιό e-score. Βιγεράλ Βαλένθια. Παιδιά, η απόσταση ανάμεσα στη Βιγεράλ και τη Βαλένθια είναι 30 χιλιόμετρα, με μια εθνική οδός στενή. Όπου το λες και το αν γυρίσει το μάτι σου αριστερά, βλέπει μόνο Πορτοκαλαιώνες. Αν γυρίσει το μάτι σου δεξιά, βλέπει μόνο Πορτοκαλαιώνες. Αυτό είναι 30 χιλιόμετρα. Για να καταλάβετε την έννοια το τι σημαίνει τοπικό ντέρμπι. Παίζουν στο κλουβί, στο El Madrigal. Ναι. Εγώ θα την πόνταρα την Βαλένθια. Είναι καλή στο Europa. Βασικά είναι σε πολύ καλό φεγγάρι γενικώς. Με τον Μαρσελίνο να την έχει τρώσει. Όχι γιατί με πλήρωσε που την είχα βάλει στο 89 να βάλει γκολ μέσα στην Μπετίς. Όχι, μέσα στην Κράσνοντα. Σωστό, με Γκουέδες. Μπενφίκα Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Και εδώ βλέπω ότι υπάρχει εταιρεία από το δίνει στο 2. Ο Άσος ξεκινάει στο 2.20. Για ποιο λόγο? Τόσο καλή Άιντραχτ. Βλέπεις στο 2.20 τον Άσο της Μπενφίκα και λες δεν μπορεί ο Μπουκ να έχει κάνει λάθος. Θα έχει βαθμό δυσκολίας. Το σκέφτησα αμέσως. Γιατί ο μέσος παίχτης θα το έχει στο μυαλό του στο 1.80 και θα νομίζω ότι του βάζουν τυρί το 2.20. Άιντραχτ, η οποία απέκλεισε την Ίντερ, αυτή την άλλοπρόσαλη ομάδα που έχουμε. Θα την αποκλείσει. Και υπάρχει και ο Σλάβια Πράγας Τσέλσι. Εδώ ξεκάθαρο φαβορή. Η Σλάβια Πράγας προέρχεται από μια απίστευτη πρόκριση με την Με τη Σεβίλη. 2-2 το πρώτο παιχνίδι, 2-2 το δεύτερο. 3-2 της κάνει η Σεβίλη, κάνει 3-3 και 4-3. Ροντέο. Ένα μάτς το οποίο λες η Σλάβια θα έπρεπε να έχει μια τέτοια κλήρωση με μεγάλη ομάδα να το χαρεί. Να το χαρεί, σωστά. Δηλαδή η Σλάβια θα σκεφτόταν να μου έρθει καμιά Άιντραχτ να το παλέψω. Μπας και περάσω. Να βγάλω γούστα. Πάμε. Όχι, να πούμε ότι παίξαμε σε μια χρονιά με τη Σεβίλη, με την Τσέλσι. Μαζί σου. Η Άρσεναλ έκανε καλή ανατροπή με τη Ρεν. Να κάνουμε το κάναμε. Ναι. Σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν. Θυμάμαι το είχα ποντάρει για παράταση και έλεγα ότι okay, δεν ήταν κακή η ανάγνωση μου. Ήταν 3-0. 3-0 και στο τέλος η Ρεν είχε και δύο φάσεις να το κάνει 3-1. Η Νάπολη πέρασε σχετικά εύκολα την Σάλτσμπουργκ. Αν και η Σάλτσμπουργκ ήταν και είναι πολύ επιθετική ομάδα εκεί του φίλου μας του Νταμπούρ. Γιατί σχετικά εύκολα? Γιατί 3-1 έχασε μέσα στην Αυστρία και κέρδισε 3-0 μετά. Ναι, όχι, κέρδισε 3-0. Πρώτα κέρδισε 3-0. Πρώτα κέρδισε 3-0, ναι. Και έχασε 3-1. Πρώτα κέρδισε 3-0 και μετά πήγε και βάλε γκολ και νωρίς. Οπότε έγινε σχετικά εύκολα. Ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν ένιωσε ποτέ η Νάπολη ότι απειλείται. Κάποια στιγμή η Σάλτσμπουργκ είπε μήπως μπάσκε, αλλά δεν τη σκόπηκε. Η Βιγιαρεάλ απέκλεισε τη Ζενίτ μέσα έξω. Τους Ρώσους. Η Βαλένθια προκρίθηκε με γκολ στο Φεύγα. Είχε κερδίσει 2-1, έχανε 1-0 στο Κράσνονταρ και ισοφάρισε στο 1-1. Η Μπενφίκα πέρασε την παράταση. Μια τη παρατασούλη ήταν εκείνη εκεί. Α, ναι. Με την Ζάγκρεπ. Είχε κερδίσει, είχε χάσει 1-0, κέρδισε 1-0. Η Φραγκφούρτη μετά το 0-0 πήγε και κέρδισε με την Ίντερ, πήγε και την κέρδισε στην Ιταλία. Η Σλάβια Πράγα, θα αναφέραμε νωρίτερα πώς πέρασε. Και η Τσέλσι πέρασε περπατώντας την Δυναμό Κιέβου μέσα έξω, πλαγίως, διαγωνίως. Από παντού. Το λογικό. Από πάνω, από κάτω. Μπορεί να πάει, νομίζω, τελικό η Τσέλσι, δεν μπορεί. Το λογικό. Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι και τα σταυρώματα κιόλας. Τα σταυρώματα. Δεν θυμάμαι τα σταυρώματα, είναι η αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια. Δεν τα. Τα η Τσέλσι ή με Μπενφίκα θα παίξει και Άιντραχτ. Α, θα πάει από εκεί. Είναι ναι. Σαν να τα έχει με ταμπλό, δηλαδή. Και Νάπολη, Άρσεναλ, Βιγιαρεάλ, Βαλένθια είναι η τετράδα. Ναι. Αυτό. Ναι. Η Βιγιαρεάλ πάντως είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του δεν πάω καλά στην Ισπανία, αλλά στην Ευρώπη έχω ένα διαφορετικό πρόσωπο. Δεν ξέρω μήπως τους βγαίνει η άνεση στην Ευρώπη ότι εδώ παίζουμε το. Δηλαδή έρχεται Παρασκευή και λέμε μας πιάνει το άγχος του να μην πέσουμε. Δεν πρέπει να πέσουμε, ναι. Και έρχεται η Τρίτη που μπαίνουμε στο κλίμα του Ευρωπαϊκού και λέμε εδώ είμαστε άνετοι. Θέμα νοοτροπίας δηλαδή. Γιατί εκεί η Βιγιαρεάλ δεν είναι τίποτα, τι βλέπεις και λες. Ρε παιδιά,
δεν έχετε άσχημο ρόστερ. Ως γένεν. Ως γένεν άτο. Είναι να μην σου... να μην σε πάρει από κάτω. Για να μην το πω αλλιώς. Ισχύει. Να μην σου βγουν και αρχίζεις από κάποια στιγμή και μετά στη βαθμολογία και δεν κοιτάς ποιος είναι πάνω να τον πιάσω. Mm-hmm. Τι γίνεται κάτω μου. Γιατί παίζει ρόλο στη ψυχολογία της ομάδας το πώς θα του... παίρνει στο μυαλό σου το... το πώς θα του λειτουργήσει. Είναι κλειδί και στη ψυχολογία της ομάδας ότι πέφτει με μια Zenit την οποία καταφέρνει και την... τη στέλνει σπίτι της. Εύκολα. Ναι, και όταν το φαβορεί σχετικά εύκολα. Πήγε μέσα στη Ρωσία, του έβαλε 3 γκολ. Ναι, και μας έστειλε αδιάβαστος και εμάς. Και εσάς, ε. Φαντάστικο. Το φαντάστικο. Γι' αυτό τα θυμάμαι πιο πολύ, γιατί ήταν και στοιχηματικές κηδείες. Άμα έχεις παίξει στοίχημα, πώς τα θυμάσαι όμως, ε. Τα θυμάσαι όλα. Υπάρχουν κάποια πράγματα. Το κερδισμένο δελτίο, το ξύλο και το πρώτο τέτοιο δεν πρόκειται να τα ξεχνάς. Ποτέ. Τελείωσε. Είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου. Δεν φεύγουν από το, από το μυαλό. Ό,τι και να, ό,τι και να γίνει. Σε αυτό το Arsenal Napoli δεν στάθηκαμε πολύ. Θεωρητικά και βάσει ονόματος, βάσει ονομάτων των δύο ομάδων είναι το πλέον αμφίροπο. Mm-hmm. Η Νάπολη πηγαίνει για τη δόξα, καθαρά. Η Arsenal έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της ότι μπορεί αυτός να είναι ένας από τους τρόπους που θα βγει και στο Champions League. Από τη στιγμή που δεν νιώθει σίγουρη για την τετράδα στην Αγγλία. Να το κυνηγήσουν αμέσως εγώ. Να το κυνηγήσουν, ναι. Να το κυνηγήσουν, γιατί σου λέει αν πάμε τελικό μπορεί να πάμε στο κάτω-κάτω με την Τζέλση. Και να είναι και η Τζέλση στην ίδια μοίρα. Είναι ένα μάτς, το παλεύεις. Ναι, όταν πας τελικό, πας τελικό. Η Arsenal, η οποία πέρσι ήταν στα ημιτελικά του Europa. Και αποκλείστηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, παίζανε με 10 παίχτες Ατλέτικο μέσα στην... Και εγώ λόγω Ατλέτικο το θυμόμουν. Δεν τα θυμόμουν αλλιώς. Αλλά όχι, λόγω στοιχηματικών. Όχι, όχι, δεν τα είχα ακουμπήσει εκείνο. Δηλαδή το να είσαι Real και τότε να παίζει Arsenal και Ατλέτικο, λες ας κάνουν τι θέλουν. Μακριά. Μακριά. Θα βρω κάτι να κάνουν εκείνη την ώρα. Ποιο μας θα δεις. Είναι η ερώτηση κλειδί. Κοίταξε, ως φαν της Νάπολη έχω την εντύπωση ότι στην τηλεόραση θα βάλω το Arsenal Νάπολη. Αν έχει πάλι ο ΤΕ, που νομίζω και πάλι έχει, το λεπτό προς λεπτό. Α, που αλλάζει. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Θα το προτιμήσω. Δεν μ' αρέσει όμως πολύ αυτό εμένα. Αρέσει. Τώρα επικεντρώνεις σε ένα μάτς. Γιατί δεν βλέπεις μάτς, ε. Ναι, τι μάτς να δεις. Θες να δεις τη θέατρο, να δεις πράγματα. Η άλλη μου επιλογή είναι να δω στην τηλεόραση ένα μάτς και στον υπολογιστή να βάλω το λεπτό προς λεπτό. Αυτό είναι καλύτερο. Βλέπεις και παράλληλα τι γίνεται. Αλλά νομίζω το Arsenal Napoli είναι το κυρίαρχο μάτς. Και αν γίνει και αυτό σούπα, το βλέπεις ότι πάει αργά κτλ. Έχεις άλλες τρεις επιλογές, δεν μπορεί να είναι. Νομίζω το Villarreal Valencia θα είναι λίγο ψιλοπάνω κάτω η μπάλα. Σε αυτό πηγαίνεις και εσύ, στον ντέρμπι, στο μικρό γήπεδο. Ναι, 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 ναι. Και η Villarreal είναι και αυτή η επιθετική ομάδα. Θέλω να δω την Νάπολη αν μπορεί να επιστρέψει έναν ημιτελικό. Αλλά αυτή τη φορά, άμα παίξει ημιτελικό η Νάπολη, να μην τη σφάξουν με το βαμβάκι. Ναι. Όπως τότε η παρέμβαση. Εγώ θέλω να τη δω τελικό. Και εγώ ήθελα να τη δω τελικό. Είχα κλείσει εισιτήρια, πίστευα ότι θα περάσει τελικό. Και η παρέα του Σάχοφ και του Μάτος είχαν μια διαιτησία απίστευτη. Τελειώσαμε. Και η Νάπολη έμεινε με τη χαρά του ημιτελικού και δεν πήγε ποτέ στον τελικό. Λοιπόν, ακούω το διαιτητή να σφυρίζει. Θα το δει και στο ΒΑΡ να σιγουρευτεί ότι είναι πέναλτι. Σε ένα λεπτό. Φτάσαμε στο τέλος. Πήγε τρεις. Όχι, θα περίμενε. Συμφιές και πες ότι μια φορά με στις ποδοσφαιρικές συζήτηση δεν πέρασε η ώρα. Κουλούρι έφαγαμε όμως σήμερα, έτσι. Ναι, είχες κουλούρι. Πήγα νωρίς, η κυριούλα κάτω είχε πολύ πράγμα. Είχε ακόμα. Ναι. Την ευχαριστούμε και δημοσίως. Φάγαμε απογοήτευση τις προάλλες. Ναι. Και που θα τρώγαμε κουλούρι, φάγαμε απογοήτευση. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε συνολικά πλέον με τους πρώτους προημιτελικούς του Champions League. Ρίξαμε λίγο το βλέμμα μας στους πρώτους προημιτελικούς του Europa League και ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας, το ανάλυσε το Paris Press, για αύριο το μεσημέρι στις 2, όπου θα έχουμε
το στύψιμο, ό,τι θα μας έχει μείνει από τους τέσσερις αγώνες του Europa League. Αλλά να δούμε και λίγο αγωνιστικά τι συμβαίνει στην 28η αγωνιστική, εκεί που πλέον με την αναδιάρθρωση γίνεται, χρειαζόμαστε νομίζω όχι κομπιούτερ, από αυτά τα μεγάλα που είχαν κάποτε για υπολογισμούς. NASA και τεράστια. Ναι, ναι, ναι. 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 Θέλω εγώ εκεί βαθμό, εσύ θέλεις, όχι εκείνος. Τι θα κάνουμε, όχι, πώς θα... Έχει πολύ, δηλαδή με κάτι αυτό το Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης και το... Έχει μάτια τα οποία... Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης παίζει. Και η Λιβαδιά παίζει με τον Πανιόνιο. Έχει ψωμάκι, έχει ψωμάκι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα αύριο. Στις 2, μέχρι τις 3. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.